πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης, είναι εδώ στην παρέα μας για την Ελλάδα, στη δημόσια τηλεόραση. Καλό μεσημέρι, πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας ήβραμε. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να ξεκινήσω με την επικαιρότητα. Έχει ένα καλό μαντάτο, ένα καλό νέο επικαιρότητα και ένα δυσάρεστο. Το καλό είναι η βράβευση του αθλητή Γιάννη Αντετοκούμπο στον κορυφαίο, πολυτιμότερο παίχτη, στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου. Και ταυτόχρονα έχουμε άγριες συμπλοκές, που ευτυχώς δεν έχουμε χειρότερα, που απευχόμαστε ούτως ή άλλως, στις φυλακές Κορυδαλλού. Επιλέξτε εσείς τον πρώτο τίτλο, την πρώτη είδηση, πρόεδρε. Εντάξει, η καθημερινότητα επιφυλάσσει ορατά και αόρατα πράγματα. Αυτά είναι τα ορατά. Δηλαδή η εξέγερση στις φυλακές, η βράβευση του αθλητή. Αυτά είναι τα ορατά. Τα αόρατα είναι ο βαθμός που υποφέρει ο κόσμος. Το ότι υπάρχουν άνθρωποι που ετοιμάζονται να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους. Ότι είναι έτοιμες οι κατασχέσεις πρώτων κατοικιών. Άρα έχετε διάθεση να ανοίξουμε όλη την ατζέντα σήμερα στην εφόλη. Όχι, είναι τα δυσάρεστα. Στην εφόλη τη ύλη, συνέντευξη. Ναι, δηλαδή δεν εντάξει, πήρε το βραβείο ο αθλητής μας, αλλά αυτοί που είναι να χάσουν τα σπίτια τους. Συνδέουμε βέβαια, επιτρέψτε μου, πρόεδρε, ας είδε τα πράγματα στο ξεκίνημα μια κουβέντα. Επιτρέψτε μου να σταθούμε. Γι' αυτό είπα τα αόρατα. Τα αόρατα λέτε. Αυτά που εσείς οι δημοσιογράφοι δεν τα βλέπετε. Αλλά ναι, τα βλέπω εγώ περπατώντας στην Αθήνα. Εγώ θα εισπράξω ό,τι μου πείτε, χωρίς να υιοθετώ κάτι προσωπικά, να ξέρετε. Οπότε μιλήστε μου ελεύθερα. Μάλιστα. Έχω μάθει να αντέχω και τα πιο. Αυτό λέω. Έχουμε περάσει από εδώ. Οπότε όταν το βραβείο το ίδιο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είδε το βραβείο του μπασκετμπολίστα. Ναι. Το ότι δεκάδες χιλιάδες Ελλήνων έτοιμοι να χάσουν τα σπίτια τους, το ίδιο ο κύριος Παυλόπουλος. Δεν το γνωρίζω αυτό που με ρωτάτε και είναι μια υπόθεση που πρέπει να απαντήσω. Διερωτώ με αν το είδε. Οπότε στην επόμενη συνάντηση με την Διερωτώ με αν ξέρει ο κύριος Παυλόπουλος ότι ετοιμάζονται και δεκάδες χιλιάδες άλλοι να φύγουν στο εξωτερικό νέοι. Αυτό το είδε. Δεν λέω ότι φταίει ο Παυλόπουλος, εντάξει. Και αυτός βέβαια είναι συμμέτοχος σε ένα παλαιό σύστημα που τα έκανε κουλουβάχατα. Να εξηγούμεθα, έτσι, και ο Παυλόπουλος και όλοι οι πρόεδροι Δημοκρατίας, ο Στεφανόπουλος, οι παλιότεροι, ο Παπούλιας, ήταν συμμέτοχοι σε ένα σύστημα που χρεοκόπησε. Να τα πάρουμε. Να εξηγούμεθα. Δεν είναι αναμάρτητοι. Θα μου επιτρέψετε να πάρουμε πράγματα από την αρχή. Ναι, δηλαδή. Γιατί και οι πρόεδροι Δημοκρατίας δεν είναι αναμάρτητοι. Να ξεκινήσουμε λίγο με την επικαιρότητα, όπως τσουλάει. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ωφέλιμο ή όχι για τους φίλους τηλεθεατές. Αν με ρωτάτε προσωπικά, θα σας πω ότι θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου ωφέλιμο. Ωστόσο, δημοσιογραφικά φαίνεται ότι πρέπει να το ακολουθήσω για να είμαι ευχάριστος και σε πολλούς φίλους τηλεθεατές. Πρώτη είδηση τελευταίες τρεις, τέσσερις, σχεδόν βδομάδα, επταήμερο τουλάχιστον, είναι το debate. Και τελικά ματαιώνεται το debate. Που δεν έγινε. Που δεν έγινε. Εσείς πιστέψατε ποτέ ότι θα γίνει? Δεν θέλω να σας πω δημόσια την σκέψη μου. Καταρχάς οι άνθρωποι. Οι αρχηγοί Μητσοτάκης, Τσίπρας, Κουτσούμπας, όλοι αυτοί είναι άνθρωποι του μονόλογου. Στη Βουλή παίρνουν χαρτιά και ανεβαίνουν στο βήμα και διαβάζουν. Και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Μια μέρα ήταν στην Ένωση Εισαγγελέων δίπλα μου ο Πικραμένος. Αυτός που βάλανε. Επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Και σηκώθηκε ο Μητσοτάκης να κάνει χαιρετισμό, Κυριάκος. Και έβγαλε λοιπόν από εδώ δύο σελίδες να διαβάσει. Και λέω του Πικραμένου, λόγω του Πικραμένου, καλά δεν μπορούσε ένα χαιρετισμό πέντε λεπτά να τον πει χωρίς χειρόγραφο? Και μου λέει, από τούτους που έχουμε, λέει, κανείς δεν μπορεί. Εκτός από σένα, λέει, κύριε Λεβέντη. Μου γυρίζει ο Πικραμένος και μου το είπε. Τα ακούσατε αυτό? Άρα αυτό είναι να κάνουν διάλογο. Πρόεδρε. Από το διάλογο, αν γινόταν debate, η Ένωση Κεντρών μπορεί να παίρνει 10%. Δεν το καταλαβαίνετε. Και θα έβλεπε ο λαός ανθρώπους φυλακισμένους στην άγνοιά τους, όλων των άλλων κομμάτων, είναι, υπόσχονται ψέματα και πολεμούν το λαό να τον πάνε με τα σποτάκια και με το χρήμα που διαθέτουν στην κάλπη. Συνεπώς, πρόεδρε, εκτιμάτε. Θα ήταν κάποιοι λοιπόν μια σύγκριση μεταξύ, ναι, Λεβέντη και των άλλων αρχηγών που θα ήταν τραγική για αυτούς. Συνεπώς, πρόεδρε, εκτιμάτε ότι έπρεπε να μην γίνει. Ωφελήθηκαν και κάποιοι εγώ ζημιώθηκαν. Εγώ πιστεύω ότι για μένα δεν είναι. Ποιοι ωφελήθηκαν, ποιοι ζημιώθηκαν, πρόεδρε, κατά την κρίση. Ακούστε, καταλάβατε. Είστε ζημίωσα εγώ. Η Ένωση Κεντρών ζημίωσε, γιατί αν γινόταν το debate,
η δύναμη της Ένωσης Κεντρών θα αυξανόταν πολύ. Θα απεδείκνυα μπροστά στους άλλους αρχηγούς ότι η Ένωση Κεντρών είναι το μόνο κόμμα που έχει πρόγραμμα, λογική και μέτρο. Λοιπόν, ωφελήθησαν αυτοί που κρύβουν την αχρηστία τους. Ένας όταν δεν μπαίνει στη βάσανο να δοκιμαστεί, κρύβεται. Κρύβεται πίσω από τα χειρόγραφα που του δίνει ο κάθε Θεοδωρικάκος, ή ο οποίος του γράφει τις ομιλίες, ή ο κάθε Τζανακόπουλος που γράφει νομίζω τις ομιλίες του Τσίπρα, κρύβονται πίσω από τον τρόπο που πολιτεύονται. Πολιτικός είναι ένας όταν είναι, όταν εμπνέεται, όταν μπορεί να είναι αυτοδιάθετος, δηλαδή να έχει δική του άποψη. Όταν διαβάζει έγγραφα που του κάνουν οι συνεργάτες, αυτός δεν είναι πολιτικός. Κάποτε λέγανε για τον Ανδρέα Παπανδρέου, τα γράφει ο Λαλιώτης. Και απεδείχθηκε ότι αυτός ο Ανδρέας, παρότι χαρισματικός σε θεωρείτο, δεν ήταν πολιτικός. Όλο ρουσφέτια έκανε. Ό,τι είπε στη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη, το καταπάτησε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ό,τι είπε. Πάρτε όλα τα άρθρα της 3ης Σεπτέμβρη. Απλή αναλογική, λαϊκή συμμετοχή, οι Έλληνες στην εξουσία, ισότητα, δικαιοσύνη κλπ. Όλα τα καταπάτησε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και αντικατέστησε αυτό την 3η Σεπτέμβρη με πελατειακές σχέσεις. Διορίσου στη ΔΕΗ και γίνε Πασόκ. Σήμερα αλληλοκατηγορούνται κυρίως οι κύριοι. Καταλάβατε τελικώς γιατί δεν θέλανε κανένας και παίζανε την κολοκυθιά. Όταν πρότεινε μια ημερομηνία ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήθελε την ημερομηνία η Νέα Δημοκρατία. Όταν πρότεινε η Νέα Δημοκρατία, δεν ήθελε το ΠΑΣΟΚ. Μα τώρα αλληλοκατηγορούνται, Πρόεδρε. Σα λέω ποια είναι η αλήθεια. Ο κ. Μητσοτάκης, το ΚΙΝΑΛΕ και το ΚΑΠΑΚΑΕ δεν ήθελαν. Κύριε Σπύρο μου, ο κ. Μητσοτάκης λέει ο Σύμπρας δεν ήθελε. Εμείς μετήχαμε στις συσκέψεις για τη διοργάνωση του debate. Και ο εκπρόσωπός μου με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε παίζουν την κολοκυθιά. Απατεωνίζουν, μου λέει, είναι απατεώνες, απατεωνίζουν, διότι ό,τι προτείνει ο ένας θα απορρίπτουν οι άλλοι. Δεν θέλουν. Και μια μέρα λοιπόν έρχεται στο γραφείο μου ένας και μου φέρνει 5-6 σελίδες υποδείξεις προς εμένα για το debate. Να προσέξω, να πω αυτό, να πω εκείνο, να πω εκείνο. Τι νοείται υποδείξεις? Ήρθε ένας συνεργάτης μου, ναι, στο γραφείο μου στην Ένωση Κεντρών και μου έφερε 6 σελίδες που κατά την άποψή του θέματα έπρεπε να τα θίξω στο debate. Ο συνεργάτης σας. Ναι, για να ωφεληθεί ένας κεντρών, ναι, ναι, στο debate. Εγώ τον κοίταξα με ένα μάτι μακρινό. Ναι, μπορώ να φανταστώ. Μια ματιά, ναι, μακρινή, μπορώ να φανταστώ. Του λέω θα γίνει. Τότε ήταν σίγουρο ότι θα γίνει. Γιατί από προχθές τελείωσε. Απερίφθη η περίπτωση του debate. Τότε όμως, όταν με επισκέφθηκε, θεωρεί το σίγουρο ότι θα γίνει. Του λέω λοιπόν εγώ, θα γίνει. Μου λέει, μα όλοι λένε ότι θα γίνει. Λόγω έχω ένστικτο ότι δεν θα γίνει. Δεν του συμφέρει, του λέω. Με κοίταξε. Μου λέει, πράγματι, σε αυτό το debate μπορούσα να τους βάλετε κάτω, να τους πατήσετε όλους μαζί. Του λέω, αδίκως έγραψε τις σελίδες. Δεν θα το κάνουνε, του λέω. Γιατί είναι πολιτική. Είναι πολιτική χωρίς έμπνευση. Είναι πολιτική να γράφει ένας δικηγόρος την ομιλία και να τη με λένε. Ακόμη και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη χωρίς χειρόγραφο, το καταλαβαίνετε. Που ήταν γιος του Γεωργίου Παπανδρέου. Ο Γεώργιος Παπανδρέου ήταν. Άρα λέτε... Ο Γεώργιος Παπανδρέου, γέρος, αυτός ήταν βασιλεύς. Τώρα περιγράφεται ένα στημένο καυγά. Ένα στημένο, ναι. Στημένο καυγά από στημένους ανθρώπους ανίχανους που παριστάνουν τους πολιτικούς επί πολλές δεκαετίες. Δεν θέλω να ρωτήσω. Και ταλαιπωρούν τη χώρα. Δεν θέλω. Και δεν έχουν άλλο τρόπο να πολιτεύονται ή μη μόνο με πελατειακές σχέσεις. Το καταλάβατε τι λέω? Μάλιστα. Και ο χαμένος στην υπόθεση, η Ένωση Κεντρών. Ο χαμένος ο λαός που δεν θα ακούσει, θα πάει να ψηφίσει Μητσοτάκη νομίζοντας ότι θα αλλάξουν τα πράγματα και θα μπει στη λούμπα πάλι. Λοιπόν, θα έρθω σε αυτό. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε στις τοποθετήσεις των κύριων Μητσοτάκη και Τσίπρα. Χθες ο κύριος Τσίπρας δήλωσε, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στην κεντρική λαχαναγορά. Μιλούσε με επιχειρηματίες και ο Τσίπρας. Βεβαίως. Ναι. Λέει ότι κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας για τους μικρομεσαίους. Ό,τι μπορούσε να κάνει αυτή η κυβέρνηση στο διάστημα που ήταν κάτω από την πίεση των μνημονίων που πια δεν υπάρχουν. Ό,τι μπορούσε να κάνει αυτή η κυβέρνηση για να στηρίξει. Τι είπα προηγουμένως, ότι είναι, το έπραξε. Για τον Τσίπρα, ναι, είπε ότι είναι πολιτικός χωρίς έμπνευση. Όταν λέει ότι έκανε ό,τι μπορούσε από το χέρι του,
και όλοι ξέρουμε ότι δεν έκανε τίποτε, ο άνθρωπος είναι εκτός πραγματικότητας. Όταν λες ότι έκανες ό,τι περνάει από το χέρι σου, σημαίνει ότι έκανες κάτι. Αυτός κατέστρεψε τη μεσαία τάξη. Μήπως τον αδικείτε, πρόεδρε? Τον πρωθυπουργό, τον Τζίπρα. Απλά ο λαός τον είχε υπερεκτιμήσει. Εγώ εξ αρχής όταν τον είδα, τον έκοψα, τον βαθμολόγησα. Δηλαδή δεν είδατε ενίσχυση από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση στους μικρομεσαίους όπως. Κίνηση. Τους αφέμακτους. Δηλώνει. Τους τελείωσε. Λοιπόν, πάω στο επόμενο. Τους επόμενη είπε θέση. Το αίμα. Εσύ, για να μην νομίζετε ότι υπερβάλλω, κάντε ένα μια μικρή έρευνα. Πολύ θα ήθελα να σας απαντήσω ως φωνή του ΣΥΡΙΖΑ. Σε μικρομεσαίους. Αλλά ως δημοσιογράφος δεν με επιτρέπετε. Πηγαίνετε σε μικρομεσαίους και πέστε. Για να μην στροχωρώ κόσμο. Πηγαίνετε σε μικρομεσαίους και πέστε. Ο Τσίπρας τόσο 4 χρόνια που είναι εδώ σας βοήθησε καθόλου? Μα πώς δεν βοήθησε? Γιατί να απαντήσω? Τώρα εγώ θα πρέπει να σας πω ότι βοηθήθηκαν νέοι επιχειρηματίες με νεοφυείς εταιρείες. Πού είναι αυτοί? Με εγώ για βοήθεια, δεν συναντάω τέτοιους. Με διευκολύνσεις. Εγώ για δεν συναντάω τέτοιους. Εσείς μόνο τους συναντάτε. Συγγνώμη. Δεν έπρεπε να συναντάω κι εγώ στην Ελλάδα επιχειρηματίες που να μου πούνε ωφελήθηκα από την κυβέρνηση? Εγώ συναντάω όλους ανθρώπους, με κυνηγάει η εφορία, με κυνηγάει η αγρονομία, με κυνηγάει ο ένας, με κυνηγάνε οι άλλοι. Δεν είδα ένα να μου πει. Μου λένε ότι όταν στείλουν μια επιχείρηση αρχίζει το κυνηγητό. Τι είναι το κυνηγητό? Από όλες τις υπηρεσίες. Περνάνε για να δωροδοκηθούν. Αγρονομίες, νομαρχίες. Όσοι έχουν επιτροπές ελέγχου που περνούν, στείνεις ένα σουβλατζίδικο. Περνάνε κάποιοι να ελέγξουν. Αυτοί αν δεν τους δωροδοκίσεις, κάηκες. Λέτε ότι οι αρχές που πρέπει να εποπτεύουν χρηματοδότητα. Αυτό λέω, ευθέως. Γι' αυτό χρειάζεται μια... Ευθέως το λέω. Αντιλαμβάνεστε, πρόεδρε. Πώς? Αντιλαμβάνεστε ότι γι' αυτό χρειάζεται συγκεκριμένη καταγγελία. Α, εντάξει. Ξέρεις και ο Σιμίτης, όταν κλέβαν οι δικοί του, ναι. Ξέρεις τι έλεγε? Αν έχετε στοιχεία, πηγαίνετε στον εισαγγελέα. Καταλάβατε. Μόνιμα οι πρωθυπουργοί ανίκανοι, ξέρεις πώς απαντούν. Αν έχεις στοιχεία, πηγαίνεις στον εισαγγελέα. Δηλαδή, βοά, όζει η χώρα, βρωμάει η χώρα και ο πρωθυπουργός θέλει στοιχεία ότι η χώρα βρωμάει. Επιμένει ο πρωθυπουργός ότι η Νέα Δημοκρατία παρέδωσε άδεια ταμεία, δημόσια ταμεία με 430 εκατομμύρια παθητικό, ενώ σήμερα τα ίδια ταμεία έχουν πλεόνασμα. Ναι, και αλλά. Αλλά 600.000 Έλληνες. Με ποιον θα αισθανθεί ασφαλής ο επιχειρηματίας? Ναι, με τον ατζαμί της Νέας Δημοκρατίας ή με εμένα που έσωσα τα ταμεία? Μπορεί να έχει πλεόνασμα, αλλά πώς το έχει το πλεόνασμα? Κατέβασε κι άλλο τις συντάξεις. Και εσείς, άμα έχετε 100 ανθρώπους και τους κόψετε τις συντάξεις στη μέση, μπορεί να έχετε και περίσσευμα. Όπως και η Ελλάδα, αν δεν φάει καθόλου, αν δεν φάει καθόλου για ένα μήνα, μπορεί το πλεόνασμα να γίνει 15%. Ο Τσίπρας, αν σκέπτεται έτσι, είναι το λιγότερο ανόητος. Θεωρείτε δηλαδή... Δεν τον υβρίζω τώρα, αλλά λέω μιλά. Τότε... Δηλαδή, αν σκέπτεται ο Τσίπρας ότι επειδή άφησε πλεόνασμα, είναι καλύτερος των προηγηθέντων, έχω να του απαντήσω. Το πλεόνασμα αυτό προέρχεται εκ του ότι αρκετό ποσοστό των Ελλήνων έφυγε στο εξωτερικό, οι δε υπόλοιποι έχασαν μεγάλο ποσοστό του εισοδήματός τους. Τότε το πλεόνασμα αυτό μπορεί να είναι κοινωνικά επιδόματα, πρόεδρε. Μπορεί να είναι βοήθεια ασθενέστερων ομάδων. Δηλαδή σε χδέρνω, σου κατεβάζω το εισόδημα και έρχομαι μετά και σου απαλύνω τον πόνο με 300 ευρώ. Ή ο Μητσοτάκης λέει να δώσει 2.000 σε κάθε παιδί που γεννιέται. Είναι αυτές λύσεις? Αφού σε καταστρέφω κοινωνικά, σου κόβω δώρα, σου κόβω σύνταξη, μισθό, σε κατεβάζω, σε εξοντώνω, έρχομαι και θα σου δίνω 2.000 ευρώ αν γεννήσεις παιδί. Και θα γεννήσεις εσύ παιδί επειδή θα σου δώσει 2.000 ο Μητσοτάκης. Είμαστε σοβαροί, κύριε Σπύρο? Με εδώ, αξιότιμε πρόεδρε, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε σήμερα στο ραδιόφωνο του Θέμα 104,6 ναι. Πού αλλού, ότι εκεί, θα κάνω την καλύτερη. Στα δικά του ραδιόφωνα θα πάει. Δεν το γνωρίζω αυτό. Τι, δεν γνωρίζετε που. Εγώ εκτιμώ όλους τους συνάδελφους. Τι προτιμά το πρώτο θέμα. Θα κάνω την καλύτερη κυβέρνηση με κ. Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία με κανέναν. Θα. Θέλω πολιτικά πρόσωπα με συμβολισμούς και ικανότητες. Αν έλειπε το θα μπορούσα να συμφωνήσω. Γιατί είσαι καχύποπτος απέναντι στον Κυριακό Μητσοτάκη? Όχι, προς όλους είμαι. Εγώ νομίζω... Το καταλάβαμε. Αλλά εγώ γιατί νομίζω ότι όταν μίλησα για το debate, ότι φοβούνται, ανέφερα όλους. Ότι διαβάζουν οι χειρόγραφα που τους δίνουν οι συνέ. Καταρχάς, μέσα στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι γεννηματά και όλοι. Τότε ήταν ο Πλακιωτάκης, ήταν ένα που ήταν. Ναι. Διαβάζανε με SMS απ' έξω τι τους λέγανε. Τι σύσκεψη αρχηγών ήταν αυτή? Περιμένανε SMS απ' έξω. Δηλαδή ενεργούμενα ήταν όλοι. Έξω αποφασίζανε τι θα λέγανε μέσα.
Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει. Τα ακούσατε αυτό. Όλοι οι μετέχοντες πολιτικοί αρχηγοί μέσω SMS εδέχονται οδηγίες απ' έξω. Τα ακούς, Σπύρο μου. Σας ακούω με προσοχή. Και τους έβλεπε ο Παυλόπουλος και με κοίταζε. Ο Παυλόπουλος που χαράς έβλεπε ότι τα κοιτάω. Και έκανε ένα χαμόγελο, δηλαδή με ποιους έχουμε εδώ. Ποιους έχουμε εδώ, δεν μπορούσε να μιλήσει. Μιλάγαμε με τη γλώσσα του βλέμματος. Πρόεδρε, να γράψετε ένα βιβλίο. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με τις εμπειρίες σας. Εγώ οφείλω να σας βάλω στα ερωτήματα του σήμερα, χωρίς να αμφισβητώ ή να υιοθετώ ό,τι λέτε. Ναι, ξέρετε πόσο σας αγαπώ και σας εκτιμώ. Δεν έχω κρύψει από τη δημόσια σφαίρα ποτέ αυτό, γιατί έχω αυτή την διάθεση. Υπάρχει μια σαφή θέση του κ. Μητσοτάκη ότι όσα μου καταλογίζουν περί επταημέρου εργασίας, περί λήξης του οκταώρου, ότι τι μας νοιάζουν τα οκτάωρα, περί ενδεχομένως και ιδιωτών, κυρίως στην δημόσια υγεία, είναι ένα fake news της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια υπερβολική αντιμετώπιση του δικού μου λόγου, αλλοιωμένου λόγου. Νέας Δημοκρατίας. Όχι, ναι, κατά της Νέας Δημοκρατίας, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όσα του καταλογίζουν που εκπορεύονται από τον ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ που αξιολογεί τα όσα εγώ κατά καιρούς λέω, αλλοιώνοντας τις θέσεις. Μπορεί εν μέρη να είναι έτσι. Μπορεί δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ να ξεκινάει μια λάσπη. Όπως και από τη Νέα Δημοκρατία ξεκινάει αντίστοιχη λάσπη κατά του Τσίπρα. Όλοι ξεκινούν με το πώς θα λασπολογήσουν τον απέναντι. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά στο στήσιμο του ο Μητσοτάκης έχει αοριστείες. Βουλευτής υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας με επισκέφθηκε. Ναι. Και μου ζήτησε να μπει υποψήφιο. Όλα με γεγονότα μιλάτε. Ναι, να λέτε και ένα όνομα. Δηλαδή, οργιάζει η φαντασία μας. Είναι σημαντικό. Ελάτε, το έχω πει κι αλλού. Δώστε μας ένα όνομα. Και είμαι έτοιμος να ανακοινώσω αντίφαση. Γιατί μου λέγατε ο Σαρίδης. Αν θέλει να μάθει. Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σαρίδης είναι πρόδος την Ένωση Κεντρών. Δεν το συζητάμε. Πάμε. Με τους προδότες θα ασχοληθεί ο λαός. Λοιπόν, με τους προδότες της λαϊκής εντολής θα ασχοληθεί ο κόσμος στις 7 Ιουλίου. Λοιπόν, με επισκέφθηκε αυτός ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο υποψήφιος. Έχει μπει υποψήφιος 2-3 φορές. Στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και μου λέει υπάρχει θέση στην Ένωση Κέντρο να μπω. Του λέω πώς εσύ είσαι νεοδημοκράτης, δεξιός, πώς θα σε βάλω εγώ. Τι θα πω στον κόσμο. Λέει, θες να σου πω κουράστηκα, μου λέει κύριε Πρόεδρε. Λέω τι σε κούρασε. Μετέχω σε καμπάνιες. Ναι. Της Νέας Δημοκρατίας 3-4 φορές τώρα. Ναι. Και αυτά που λέμε είναι όλα τεκμηρίωτα. Ναι. Λέμε υποσχέσεις για να πάρουμε την ψήφο. Ενώ έχει ζήσει περισσότερο χρυσές στιγμές στο παρελθόν. Καταλάβατε τι μου εξήγησε, ότι μετέχει όσες φορές μπήκε υποψήφιος, όχι μόνο τώρα, μετέχει σε καμπάνιες στις οποίες δίνανε στο λαό προσδοκίες που δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν. Δηλαδή εγνώριζαν οι λέγοντες υποσχέσεις ότι είναι ανεκπλήρωτες. Με το συγκεκριμένο κύριο τι κάνατε. Ακούστε τη συνέχεια. Ναι. Και τώρα λέει, δεν αντέχω άλλο. Πιστεύω λέει ότι η Ελλάδα ήθελε αλήθεια. Και επειδή το σύνθημα της Ένωσης Κεντρών είναι η αλήθεια στο κέντρο, ήρθα σε εσάς. Και αύριο λέει που ανακοινώνει η Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη του συνδυασμού, με έχει μέσα. Αν πει το ναι, ειδοποιώ. Λέω, όχι, δεν θα κάνω τέτοιο πράγμα. Δεν μου αρμόζει, λέω. Δεν μου αρμόζει. Λέει, μα δεν αντέχω να μετέχω σε ένα κόμμα που κοροϊδεύει το λαό. Αν θέλει ο Μητσοτάκης, ας μου τηλεφωνήσει να του πω ποιος είναι. Πείτε μου τι κάνατε. Είμαι έντιμος. Πείτε μου τι κάνατε. Δεν τον έβαλα. Γιατί δεν τον βάλατε όμως. Δεν τον θεωρούσα. Γιατί έχουν έρθει και με, όπως έχετε πει, και με κονές μετά της Παναγίας. Ακούστε, γιατί θεωρώ, ακούστε, αυτοί που ήρθαν. Ναι. Ήρθαν, πει, όταν διελήθη η ΑΝΕΛ, ο Νικολόπουλος και ο Κατσίκης ήρθαν στην Ένωση Κεντρών, ναι. Όταν διελήθη η ΑΝΕΛ το κόμμα τους, τότε ήρθα. Ο Δημαράς επίσης, Δημαράς που ήρθε, ο Δημαράς, το δικό του άρμα. Ο Γιάννης είχε κόμμα που είχε κατέβει και στις ευρωεκλογές και πάρει 40.000 ψήφους. Δεν μπορούσα να μην βάλω τον Δημαρά με τέτοια άρα ιστορία. Άρα λέτε δεν παίρνετε αποστάτη. Δεν έπαιρνα. Δηλαδή άνθρωπο που τον ετοιμάζει ο Μητσοτάκης να τον βάλει στη λίστα ή οσδήποτε άλλο κόμμα, δεν μπορούσα εγώ. Αν σας πάρει ο κ. Μητσοτάκης τηλέφωνο ένας δικός του άνθρωπος να σας ρωτήσει το όνομα. Ξέρουν ποιος είναι. Αυτός είναι υποψήφιος του 2013. Ναι, σήμερα, ναι. Τι λέτε, Πρόεδρε, τώρα. Ναι. Και μου είπε ότι δεν αντέχει είναι, άλλο να μετέχει σε καμπάνια. Ακούστε τι είπε. Έχει ξαναλέω τι είπε. Δεν αντέχει να μετέχει σε καμπάνια
που κοροϊδεύει τον κόσμο ότι θα κάνουμε το ένα, ναι, θα κάνουμε το άλλο, ενώ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και του είπατε όχι εσείς. Πώς? Και γύρισε στη... στη Νέα Δημοκρατία. Και μπήκε στο ψηφοδέλτιο. Ναι. Πώς το λένε τον καλό αυτό άνθρωπο? Δεν μπορώ να το πω σε εσάς. Και... μα είναι και πολιτικός καριέρας. Καταρχάς είναι και θέμα ήθους για μένα, ας πούμε. Γιατί ο πρόεδρος ενός κόμματος γίνεται δέκτης πολλών πραγμάτων. Δεν μπορώ να σας πιέσω, αλλά οφείλω να σας ρωτήσω. Ναι. Το έχω ξανααναφέρει αυτό. Δεν το λέω πρώτο σε εσάς. Πείτε μου τι συμβαίνει με τη δημοσκοπική αυτή ανάκαμψη. Μάλλον δεν λέω ανάκαμψη γιατί είναι πρόσφατη η περίπτωση της ελληνικής λύσης και του κυρίου Βελόπουλου, αλλά δημοσκοπικά φαίνεται να είναι εντός Βουλής. Πέρα από την επιτυχία στην Ευρωβουλή, δεν το με την πιστεύω. Τι ακριβώς συμβαίνει? Δεν το πιστεύω. Ακούστε, καταρχάς η ρητορική του κυρίου Βελόπουλου. Να εξηγήσουμε ποια τι, είναι που τι έγινε σταθερά με... κρατά ένα κοινό δικό του τι... και αυξάνεται, ναι, αυτό πιθανόν. Να εξηγήσουμε τι έγινε με την Ένωση Κεντρών. Στις ευρωεκλογές μετήχανε 12 κόμματα με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Πάντως για τον κυρίακο Βελόπουλο σας ρώτησα. Εγώ σας απαντώ και θα απαντήσω και για τον Βελόπουλο. Στις ευρωεκλογές μετήχανε εκτός Ένωσης Κεντρών με επίκεντρο πατριωτισμού μετήχαν 12 κόμματα με έδρα Θεσσαλονίκη που είχαν πρωταγωνιστήσει στα συλλαλητήρια. Μετέχοντας αυτά τα κόμματα πήρε άλλο 10.000 ψήφους, άλλο 20.000 ψήφους, άλλο 5 και αφαίρεσαν από την Ένωση Κεντρών τη δύναμή της όλη στη Βόρεια Ελλάδα. Είχαν δικαίωμα να μετάσχουν, διότι είχαν πρωταγωνιστήσει στα συλλαλητήρια, είχαν δικαίωμα, ναι, να, ναι, μετάσχουν, ναι, αλλά άθελά τους έκαναν μεγάλη ζημιά στην Ένωση Κεντρών. Γιατί ήταν οι ψηφοφόροι, αυτοί που ψήφισαν, οι οποίοι λάτρευαν το Λεβέντι εξαιτίας της υπεράσπισης που είχα κάνει του μακεδονικού ζητήματος στη Βουλή. Έκανα μεγάλο αγώνα, κύριε Σπύρο. Θα το ενθυμίσετε. Πρόεδρε, εδώ τα λέγαμε. Ο μόνο, ναι, αυτό, εδώ τα λέγαμε, ναι, εδώ και, φάνηκε σαν να είναι αχάριστη η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή ο Λεβέντης έκανε αγώνα για τη Μακεδονία και η Μακεδονία πήγε και ψήφισε από εδώ και από εκεί. Έτσι φάνηκε. Δεν είναι όμως έτσι. Η Μακεδονία είναι, έχει μεγάλο πατριωτισμό, παρεσύρθη και ψήφισε μικροκόμματα τα οποία είναι όλα στο πατριωτικό πνεύμα και τα οποία αθριζόμενα δίνανε αυτό το 10% που είχε η Ένωση Κεντρών. Και τώρα δεν κατεβαίνουν αυτά τα κόμματα και μπήκαν οι περισσότεροι ως υποψήφοι, μάλιστα, στην Ένωση Κεντρών. Σας εξηγώ το αποτέλεσμα της Ένωσης Κεντρών. Τώρα πάμε για τον Βελόπουλο. Πάμε στον κύριο Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος είναι ένας άνθρωπος που έχει 8 ώρες την ημέρα εκπομπές σε όλα τα μικρά κανάλια. Όλο η Ρωσία θα έρθει, ο Πούτιν θα έρθει, οι αλυφές για να πιάνει το χέρι σου, ναι, χειρόγραφα, ναι, ναι, του Χριστού για να ευλογείς τον εαυτό σου, δεν ξέρω, αυτά όλα. Ένα πολύ, πολύ αμόρφωτο κομμάτι πληθυσμού το σαγηνεύουν όλα αυτά. Σου λέει θα έρθει ο Πούτιν να μας σώσει, εδώ οι Αμερικάνοι δεν μας φέρονται καλά. Θα έρθει, οι Ευρωπαίοι δεν μας φέρονται καλά, θα έρθει, ναι, ο Πούτιν. Καταλάβατε. Μετά παίρνουμε και αλυφές γιατί όταν πονάει ο αγώνας μας ή η μέση μας. Παίρνουμε και χειρόγραφα του Ιησού. Άλλο τελεία να σας πω κάτι, πρόεδρε. Παίρνουμε και χειρόγραφα του Ιησού Χριστού. Δώστε μου 10 δεύτερα να σας πω εγώ κάτι. Εδώ, εδώ, εμένα, κοιτάξτε. Ναι, ναι. Λοιπόν, μπήκε στη Βουλή ο κ. Βελόπουλος, στην Ευρωβουλή. Θέλει να μπει στη Βουλή. Ναι. Έφαγε σφυροκόπημα από τους δημοσιογράφους αρκετό. Ναι. Άλλοι με. Αλλά το σφυροκόπημα έπρεπε. Το σφυροκόπημα. Το σκληρό φέρνει συμπάθειες. Δεν φέρνει αντιπάθειες. Το σφυροκόπημα. Μάλλον σε ήπιους ανθρώπινους. Το σφυροκόπημα τώρα θα αρχίσει από την Ένωση Κεντρών. Ο αδερφός του είναι υποψήφιος στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Σπύρο. Ο αδερφός του είναι υποψήφιος στη Νέα Δημοκρατία του Βελόπουλου. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ηρεμία. Ηρεμία. Ο αδερφός του είναι υποψήφιος στη Νέα Δημοκρατία. Ο ίδιος που έρχεται από το Λάος. Το ξέρετε αυτό. Πώς δεν. Ναι. Μας και ξέρετε επίσης ότι πρόκειται περί γνωστού ακροδεξιού βιβλιοπόλη. Αυτό είναι το επαγγελμά του. Ακροδεξιός βιβλιοπόλης. Ή λέω ψέματα. Το ακροδεξιός δεν ξέρω αν. Το ακροδεξιός. Αν μπορώ να το χαρακτηρίσω, είναι. Μα όποιος ανήκει στο Λάος. Μετά πήγε Νέα Δημοκρατία. Μετά ψήφισε μνημόνια. Ψήφισε μνημόνια. Ναι. Έκανε όλα αυτά και τώρα έχοντας 8 ώρες εκπομπές σε όλα τα μικρά κανάλια. Κάνοντας τηλεπωλήσεις, οργάνωσε αυτό το πράγμα. Λέτε, λοιπόν, εάν το δεν θεωρείτε επιτυχία το ότι, εάν θεωρεί ο ίδιος επιτυχία, ναι, ναι, το ότι παρέσυρε ένα κομμάτι ψηφοφόρων να τον ψηφίσει, δεν πρέπει να βιάζεται. Γιατί έμαθε ο κόσμος στο μεταξύ, αφού ψηφίστηκε, έμαθε ότι είναι υπέρ της θανατικής ποινής, έμαθε ότι το κυριότερο που ζητάει είναι στα σύνορα να βάλει φουρνέλα, ναι, τέτοια, ναι, 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 να βάλει...
Νάρκες. Και δι' αυτού του τρόπου, δηλαδή και στον Εύρο και παντού στα νησιά, Νάρκες, να βάλουμε νάρκες ώστε όποιος πάει να περάσει να εκτινάσετε στον αέρα, να ανατινάσετε. Ούτε ο Χίτλερ, εγώ πιστεύω ότι ο Χίτλερ. Εντάξει, έχει υποθεί και από άλλους που είναι στην Δημοκρατία σήμερα αυτό το περί ναρκοθέτηση των περιβόλων. Περί φουρνέλων. Από τον ίδιο έχει. Έχει υποθεί και το έλεγε στο σποτάκι του και θανατική ποινή. Θανατική ποινή για τους δουλέμπορους. Για τους παιδεραστές. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός τώρα που εθεάθη ακριβώς ακτινογραφήθηκε το ότι πιστεύει, πιστεύω δεν θα μπει στη Βουλή, κατά με. Πάμε στην περιουσία. Πάμε στην περίπτωση του Βαρουφάκη. Βαρουφάκη, μέρα 25. Να πάμε επίσης, ειδικά ο... Ένα λεπτό, να πάμε και στο Βαρουφάκη. Ότι συνθλίβουν αυτοί οι δύο τη Χρυσή Αυγή. Και μετά θα μου πείτε και για τη Χρυσή Αυγή, τη δική σας πολιτική εκτίμηση. Λοιπόν, δεν ο Βαρουφάκης, παρακαλώ, είναι αυτός ο άνθρωπος που παρολίγο να καταστρέψει τη χώρα. Δηλαδή οδηγούσε τον Τζίπρα στο πρώτο εξάμηνο του 2015 στην άποψη ότι θα υποχωρήσει η Μέρκελ. Ο Τσίπρας τον είχε αφήσει γενικό δερβέναγα στην οικονομία. Ήταν άσετο. Και πήγαινε αυτός έξω. Και πήγαινε με τα καμισάκια χωρίς κουστούμι και τη γνωστή ένδυση. Και εδώ έλεγε στην Αθήνα επιστρέφοντας ότι θα δείτε που δεν θα μας βγάλουν από το ευρώ, θα δείτε θα υποχωρήσουν και θα μας μειώσουν και το χρέος, θα μας τα κάνουν όλα. Γιατί δεν θέλουν να διώξουν την Ελλάδα από το ευρώ. Αυτό ήταν το αφήγημα του Βαρουφάκη. Έρχεται μια ωραία βραδιά και όταν είπαν οι Γερμανοί έξω ή υπογράφτε μνημόνιο, πήγε ο Τσίπρας και κατέβασε τα παντελόνια του και υπέγραψε. Και πέταξε έξω τον Βαρουφάκη. Στο μεταξύ όμως αυτό το 7μηνο που είχε μεσολαβήσει το 8μηνο, χρεωθήκαμε με 100 δις ευρώ. Δηλαδή από τα 375 που χρωστάμε, τα 100 οφείλονται στο Βαρουφάκη. Ρε, επειδή αυτά έχουν... Τα ακούσατε. Όχι, όχι, παρακαλώ. Τα ακούω, αλλά στα 375 δις που χρωστάει η Ελλάδα, τα 100 οφείλονται στο Βαρουφάκη. Και λέτε και τώρα πώς πήρε ψήφους. Ακούστε, αυτό, και ο Ροχάμης αν κάνει κόμμα μπορεί να πάρει. Υπάρχει τρέλα στη χώρα των απελπισμένων. Η Ελλάδα είναι η χώρα των απελπισμένων. Και ο Κουφοντίνας, άμα κάνει συνδυασμούς, ποιος μου λέει εμένα θα πάρει 4 και 5%. Υπάρχει τρελοκομείο. Στη χώρα των απελπισμένων που οι μισοί δεν ψηφίζουν, σχεδόν οι μισοί δεν προσήλθαν. Σε αυτή τη χώρα γιατί να μην βρεθεί ένα 4% να ψηφίσει αυτόν που κόστησε 100 δις. Εδώ λέει ο Τσίπρας ότι έδωσε 1,5 δις τώρα στον κόσμο. 100 κόστησε ο Βαρουφάκης. Έπρεπε να είναι φυλακή, το καταλαβαίνετε. 1,5 δις έδωσε Μποναμά ο Τσίπρας. 100 δις κόστησε ο Βαρουφάκης. Και βρέθησαν άνθρωποι που τον ψηφίσανε. Σε αυτή τη χώρα του τρελοκομείου οι πάντες μπορεί να ψηφιστούν. Σας λέω, ο Ροχάμης άμα κάνει κόμμα, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα πάρει 4%. Θέλω να προχωρήσουμε στα άλλα πρόσωπα. Χθες είδα την συνέντευξη του Ευάγγελου Βενιζέλου που μίλησε μετά από μακρύ χρονικό διάστημα μετά την αποπομπή του από το Κινάλ. Ναι. Νομίζω στο, ναι, όχι, νομίζω στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντένα έγινε η συγκεκριμένη παρέμβαση τοποθέτηση του Ευάγγελου Βενιζέλου, που δήλωσε για άλλη μια φορά σε ό,τι αφορά το Κινάλ για το πώς αισθάνεται αυτή τη στιγμή. Λέει: αισθάνομαι πρώτη φορά στη ζωή μου νιώθω τόσο μόνος και τόσο συλλογικός ταυτόχρονα. Τι συμβαίνει με το Κινάλ σήμερα, ποια είναι η επόμενη μέρα χωρίς τον Ευάγγελο Βενιζέλο? Το Κινάλ. Θα είναι αδύναμο το Κινάλ χωρίς τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ή θα ανανεωθεί και θα έρθουν και άλλοι ψηφοφόροι δυσαρεστημένοι παρακόμματα που δεν συμπαθούσαν την πολιτική στάση του? Έχει ένα πρόβλημα προσωπικότητας. Δηλαδή, οι μισοί θέλουν να πάνε με τη Νέα Δημοκρατία και οι άλλοι μισοί θέλουν να συνεργαστούν με το ΣΥΡΙΖΑ. Κινδυνεύει ο Μητσοτάκης να πάθει το εξής. Αν η κυβέρνηση εξαρτάται από το Κινάλ, κινδυνεύει οι μισοί μόνο να πάνε. Οι άλλοι μισοί να μην πάνε. Με τη θεωρία ότι όσο πάμε με την, με τη Νέα Δημοκρατία θα μηδενιζόμεθα. Θα κατεβαίνουν τα ποσοστά μας. Αυτή τη σχολή την εκπροσωπεί ο Γιώργος Παπανδρέου. Ότι πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Του Γιωργάκη άνθρωποι είναι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Του Βενιζέλου και της Φόφης είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα γιατί διώξανε τον Βενιζέλο? Τον Βενιζέλο, σας πω γιατί διώξανε τον Βενιζέλο. Επειδή ο Βενιζέλος παγκίνως ήταν γνωστό ότι θέλει συνεργασία με τον Μητσοτάκη, εκπροσωπούσε αυτή τη σχολή τη συνεργασία με τον Μητσοτάκη. Και, και επειδή έχει υπάρχει έρευνα στο ΠΑΣΟΚ ότι καινούργιοι ψηφοφόροι έρχονται μόνο από την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι είναι αμετακίνητοι. Μόνο η πτώση του ΣΥΡΙΖΑ δίνει νέο αίμα στα κόμματα
Καταλάβατε. Θεωρήθηκε ότι αν υπάρχει ακόμη η σχολή Βενιζέλου ότι θα συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία, αυτοί δεν θα έρθουν στο ΠΑΣΟΚ. Θα πάνε στο Λεβέντι, θα πάνε στο Λεβέντι. Οπουδήποτε, ναι. Τον διώξανε λοιπόν τον Βενιζέλο για να πείσουν την κοινωνία ότι δεν θα πάνε με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ έχουν συμφωνήσει ήδη να πάνε. Δηλαδή πολεμάει γεννηματά να κρύψει αυτό που έχει συμφωνήσει εδώ και 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο υπάρχει συμφωνία Μητσοτάκη γεννηματά για να συγκυβερνήσουν. Από τότε που ψηφίστηκε στη Βουλή απλή αναλογική, δηλαδή μου λέτε... από τότε η γεννηματά έχει δώσει τα χέρια με τον Κυριάκο. Τα ακούτε? Με τον Βενιζέλο εκτός. Ο Βενιζέλος εντός θα είναι. Αλλά απλά είναι... τον διώξανε γιατί η ψήφη τώρα είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή όσοι χαίρονται στο κοινά έρχεται θα ξαναβρούν Βενιζέλο. Ξαναλέω μήπως δεν αυτό το καταλάβατε. Έρχεται, διαφεύγει κόσμος από το ΣΥΡΙΖΑ. Όσο υπήρχε ο Βενιζέλος που κράζει ότι πάμε με τη Νέα Δημοκρατία, αυτός ο κόσμος φοβάται να πάει στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα θα πάει στο κοινά. Διώξανε τον Βενιζέλο για να πείσουν αυτόν τον κόσμο ότι είναι ανεξάρτητοι. Να τους ξεγελάσουν. Να τους ξεγελάσουν τους ψηφοφόρους. Όταν όλα τελειώσουν... Ενώ στην ουσία η γεννηματά έχει συμφωνήσει 1,5 χρόνο με τον Μητσοτάκη και θα το δείτε τη νύχτα των εκλογών ότι θα συνυπάρξουν για να κάνουν κυβέρνηση. Δηλαδή λέτε ότι χαίρονται τώρα που είναι εκτός ο Βενιζέλος θα το βρουν μπροστά τους αργότερα. Ναι, διότι ο Βενιζέλος θα επιστρέψει. Μάλιστα. Είναι συμφωνία με τον Μητσοτάκη. Ο Βενιζέλος στη Νέα Δημοκρατία χαίρει μεγάλης εκτίμησης. Βοηθήστε να καταλάβουμε την υπόθεση Νοβάρτης για να αλλάξουμε πλέον θέμα. Πλέον αυτού του έχουν υποσχεθεί του Βενιζέλου στη Νέα Δημοκρατία και για Προεδρία Δημοκρατίας. Έτσι εκτιμάται. Αλλά μπορεί να τον κοροϊδεύουν όπως κοροϊδεύαν τον Κουβέλη. Ακούστε, πολλές φορές στο πολιτικό σύστημα... Τον Κουβέλη τον εξαπάτησαν. Του είχαν πει ότι θα γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας και τον εξαπάτησαν. Δεν το γνωρίζω αυτό. Πώς δεν το συζητείτο. Ήταν μια εβδομάδα που συνεζητείτο το όνομα Κουβέλης. Αυτά ήταν δημοσιακές πληροφορίες. Εντάξει τώρα, οι πληροφορίες δεν πηγαίνουν. Φωτιά χωρίς καπνό. Ένα λεπτό. Ο Κουβέλης ήταν ένα πρόσωπο το οποίο ήταν της αριστεράς πρόσωπο και ήταν στην εποχή που πριν τοποθετηθεί ο τούτος ο Παυλόπουλος ήταν ένα από τα ονόματα που έπαιζαν. Πάμε πρόεδρε να προλάβω και άλλα ερωτήματα. Ρωτάω ακόμα στην γίνεται με την υπόθεση Νοβάρτης και γιατί ο Αντώνης Σαμαράς ξεσκέπασε ή θεώρησε ή χαρακτήρισε Ρασπούτιν τον υπουργό Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Είναι ένας καβγάς μεταξύ τους. Αυτά είναι τίποτα τρίλα. Πρέπει να ενδιαφέρουν τον τηλεθεατή. Τρέλες αμφωτέρων. Στην υπόθεση Νοβάρτης πρέπει να τα πήραν και οι πολιτικοί. Γιατί αντέδρασε και ο υπουργός Παπαγγελόπουλος. Οι πολιτικοί τα παίρνουν χωρίς να αφήνουν ίχνη. Ο πολιτικός δεν θα τα πάρει να τα βάλει στο λογαριασμό του, κύριε Σπύρο, στην τράπεζα. Δεν είναι βλάκας. Το καταλαβαίνετε. Γι' αυτό και ζητάει η Ένωση Κεντρών στις μεγάλες συμβάσεις, είτε προμήθειες δημοσίου, είτε στα δημόσια έργα, να υπάρχει εισαγγελέας διακληρώσεως στο στάδιο ανάθεσης. Όχι να κυνηγάμε τον κλέφτη αν βρούμε ίχνη. Γιατί δεν αφήνουν ίχνη οι κλέφτες. Υπάρχουν δικηγόροι που στείλουν σωστά την κλεψιά. Και δεν βρίσκονται ίχνη. Λέτε αποτέλεσμα ουδέν. Ουδέν. Μάλιστα. Ουδέν. Οι πολιτικοί έχουν κλέψει σχεδόν άπαντες. Όσοι έχουν εξουσίες στα υπουργεία έχουν λαδωθεί. Το λέει ο κανόνα αυτό. Πάμε σε μια άλλη ιστορία. Βοά Ιερουσαλήμ. Πάμε σε μια άλλη υπόθεση. Ότι όταν έχεις ένα τομέα δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα αρπάξει. Δεν θέλω να με γίνεις απέναντί σας, προσπαθώ να προσθέσω και άλλα ερωτήματα γιατί απαντάτε σε όλα και μας τιμά αυτό. Πάμε στην περίπτωση της κυρίας Τόνιας Μωροπούλου. Η ίδια δήλωσε χθες στο ραδιόφωνο. Αυτή είναι και φίλη μου. Δήλωσε ότι εγώ είχα ενημερώσει την Ευρωπαϊκή, ότι έχω μια κρεμότερη... Ο άντρας της ήταν συμμαθητής μου στο Πολυτεχνείο, ο Φούρκας, ο Γιάννης ήταν... Τόνια Μωροπούλου δεν είναι μια Πασοκτζού παλιά που ήταν στο Πολυτεχνείο. Η καθηγήτρια που ήταν υποψήφια. Ναι, ήταν ο άντρας της, ο Γιάννης ο Φούρκας, ένας μηχανολόγος. Ήταν συμμαθητής μου στο Πολυτεχνείο. Εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός. Είμαστε στην ίδια σειρά και αυτός ήταν μηχανολόγος. Είναι μια περίπτωση που σκανδαλίζει. Δεν ξέρω τι έκανε. Τι έκανε. Δεν γνωρίζετε. Δεν έχω ενημερωθεί. Παρακαλώ, γιατί είμαστε κάτω. Ελάμβανε σύνταξη άγαμης θυγατρός για μεγάλο διάστημα ακόμα και αν άλλαξε ο νόμος το 2010. Ειδοποιήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία, είναι σε κρεμότητα με τη δικαιοσύνη όπου περιμένει να της πεδικαστεί ένα ποσό που θα χρειαστεί να πληρώσει για να επιστρέψει χρήματα στον υποδημόσιο. Για αυτή την κοπέλα δεν το πιστεύω. Εγώ την είδα τελευταία σε ένα γεύμα στο Ζάπιο. Ακούστε, προτετραμήνου την είδα σε ένα γεύμα στο Ζάπιο και κάτσαμε δίπλα την κυρία Μωροπούλου, που το γεύμα αυτό ασχολείται με τον Άγιο Τάφο. Είχαν κάνει κάποια τον Άγιο Τάφο. Είναι η προσωπικότητα εγώ που τη θεωρούσα, έχει... τη θεωρούσα Πασοκτζού μεν
όσον αφορά τα φρονήματα, οπωσδήποτε όλους τους πασοξίδες τους θεωρώ σε πλάνη, γιατί παριστάνουν τους σοσιαλιστές, ενώ είναι ληστές με ήττα, να το εξηγούμεθα. Όλο το Πασόκ είναι αμαρτωλό. Όλοι έχουν κλέψει σχεδόν λεφτά μέσα στο Πασόκ. Είναι δύσκολο να βρεις αναμάρτητο εκεί μέσα. Λοιπόν, την θεωρούσα λοιπόν σε πλάνη πολιτικά την κυρία Μωροπούλου, αλλά να κάνει και τέτοιες βρωμοδουλίες δεν το θεωρώ, δεν το πίστευα. Όχι, είχε άγνοια νόμου, είπε η κυρία. Άγνοια είχε. Δεν γνώρισα, παρετούμε και για λόγους. Ωραία, ας γυρίσει τα λεφτά και τελειώνουμε. Ωστόσο, παραιτήθηκε από το Δεν μπορεί να τα γυρίσει τα λεφτά. Είναι σε εκκρεμότητα στη δικαιοσύνη. Αν τα έπαιρνε τα λεφτά χωρίς. Αν έπαιρνε τα λεφτά χωρίς να τις οφείλονται, οφείλει αμέσως να τα γυρίσει. Κινήθηκε δικαστικός. Τι δικαστικός, γιατί όχι. Γιατί... Αν έπαιρνε τα χρήματα παρανόμως, οφείλει να τα γυρίσει. Αυτό είναι το σωστό. Τι κινήθηκε δικαστικά. Όταν παίρνεις, Σπύρο μου, εσύ παρανόμως κάποια λεφτά, τα γυρίζεις πίσω. Τι κινήσει δικαστικά, να αποδείξεις τι, ότι τα πήρες παρανόμως. Αυτό είναι αυτονόητο, αυτό δήλωσε. Αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ να απαντήσω, είναι σαν να παίρνω θέση υπέρ ή κατά στην κυρία Μωροπούλου. Αλλά εσείς έχετε πάντα και όπως η τυφλή, α πούμε, η τυφλή που δεν ήταν τυφλή. Που βρεθήκανε παλαιότερα επί Νέα Δημοκρατία. Δεν βρεθήκαν τυφλή στη Ζάκυνθο που δεν ήταν τυφλή. Δεν τα έχουμε πει αυτά. Γυρίσαν τα λεφτά. Δεν τα γυρίσαν. Άλλο η τυφλή. Δεν τα γυρίσαν. Άλλο η άγαμε στην Δεν τα γυρίσαν, Σπύρο μου. Άλλο η άγαμε στην Δεν τα γύρισε κανείς τα λεφτά. Γιατί όλη η πολιτική είναι καθάρματα. Γι' αυτό και ο κόσμος λέει, αφού είστε εσείς καθάρματα, θα γίνω και εγώ κάθαρμα. Έτσι λέει ο κάθε πολίτης. Πάμε στις δημοσκοπήσεις. Ακολουθεί των πολιτικών το δίδαγμα. Πάμε στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Σταθερά η Ένωση Κεντρών απ' έξω. Η ψαλίδα σταθερά από 8,5 μέχρι και 10, σχεδόν και 11 μονάδες έχουν δώσει διαφορά. Ναι. Σταθερά όμως έχουν την Ένωση Κεντρών απ' έξω εντός Βουλής, οριακά ή αρκετά καλά, για τη μέρα 25 και λίγο λοιπόν, οριακά. Την νύχτα των εκλογών. Ναι. Τη νύχτα των εκλογών, επειδή οι μακεδονικές οργανώσεις έχουν ενταχθεί στην Ένωση Κεντρών και επειδή επίσης στην Ένωση Κεντρών έχουν έρθει και πολλά κόμματα ακόμη, όπως το Κίνημα Πρασίνων, τα ΑΜΕΑ, όπως πολλές οργανώσεις, έχουν έρθει από την ΑΝΕΛ οι δύο βουλευτές οι μετριοπαθέστεροι. Θεωρώ, ο κύριος Δημαράς του Άρμα Πολιτών, που τον θεωρώ μια εγγύηση της δημοκρατικής πορείας της Ένωσης Κεντρών, ο Δημαράς, επειδή ήταν δεξιοί αυτοί που ήρθαν από την ΑΝΕΛ, μου ζήτησαν όλοι στο κόμμα ένα αντίβαρο. Γιατί είχαν έρθει ο Κατσίκης και ο Νικολόπουλος που ήταν προς τη δεξιά κατεύθυνση. Και είχαν πρόβλημα κάποιοι δικοί μου ότι αφού ήταν δεξιοί, πώς. Ναι. Ο Δημαράς λοιπόν χρησίμευσε, ήταν επιτυχέστατη η κίνηση Δημαρά, γιατί ήρθε και αποδείξαμε ότι εμείς παίρνουμε ό,τι καλό υπήρχε από την ΑΝΕΛ, γιατί υπήρχε και, υπήρχαν και ακροδεξιοί που δεν μας έκαναν, ένα αυτό, και δεύτερον, ό,τι μετριοπαθές υπάρχει στο χώρο, το Κίνημα Πρασίνων, τα ΑΜΕΑ και ο Δημαράς. Είναι τρεις σημαντικές αυτές κινήσεις. Έχετε και επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο την Ερμιόνη Κατσίφα, η οποία φιλοξενήθηκε εδώ, να ξέρετε. Δεν φαντάζεστε τι άκουσα. Ναι, δεν ξέρω, ότι και αυτό το κρύβουν. Την κρύβουν. Ότι είμαι ακροδεξιός δημοσιογράφος. Επειδή δώσα χώρο σε μια γυναίκα επικεφαλής ψηφοδελτίου κόμματος του Δημοκρατικού Τόξου. Ναι, τα ζούμε και εμείς αυτά. Την κρύβουν και δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ. Την κρύβουν. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Δεν ζητάω ρεύστα από σένα. Όχι, όχι. Τα κανάλια την κρύβουν την Ερμιόνη την Κατσίφα. Είναι πρώτη στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Την κρύβουν ότι είναι στην Ένωση Κεντρών. Συνεπώς, μου λέτε... Επειδή πάλεψε πολύ να την πάρει και ο Βελόπουλος και η Χρυσή Αυγή, παλέψανε. Αλλά η κοπέλα είναι δημοκράτσα, δεν είναι φασίστρια. Συνεπώς, μου λέτε, πώς θα το κάνουμε. Όλη αυτή τη συσπήρωση, τη συμμαχία που έχετε αναπτύξει, ας λένε ότι θέλει να δημοσκοπήσει. Και επιπλέον το σημαντικό, ότι δεν μπορεί να είναι μέσα στη Βουλή ο παδί της δραχμής του Βαρουφάκη και ακροδεξιά στοιχεία υπό τον Βελόπουλο δεν... και να είναι έξω η Ένωση Κεντρών. Αυτό το θεωρώ εξαυτελισμό του κοινοβουλίου. Τελεία και παύλα. Η νεολαία θα αντιδράσει σε αυτήν την κατάσταση. Πάμε σε ερωτήματα. Δεχόμεθα μία μόδα που υπήρξε, την δεχόμεθα ως μόδα, αλλά ως εκεί. Από εδώ και πέρα πάει να γίνει ζημιά στην Ελλάδα, αν η Ένωση Κεντρών δεν μπει στη Βουλή. Πάει να γίνει ζημιά, κύριε Σπύρο. Σημειώνω, όση ώρα μιλάτε, εγώ μπορείτε. Θα σεβαστώ οποιαδήποτε λοιπόν, απόφαση του λαού. Οργιάζει. Αν μπουν αυτοί. Παρακαλώ. Αν μπουν αυτοί.
Ο ένας που έχει κοστίσει 100 δις ο Βαρουφάκης και ο Βελόπουλος με τις αλυφές και τα χειρόγραφα του Χριστού και τις θανατικές εκτελέσεις. Εάν μπουν αυτοί και μείνει έξω η Ένωση Κεντρών, εξευτελίζεται ο κοινοβουλευτισμός. Το καταλαβαίνετε. Αυτό έκανα. Όση ώρα μιλάμε, έχω σενάρια φίλων τηλεθεατών για το ποιος είναι αυτός ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που είναι τόσο ηθικός, όπως πολιτικά ηθικός, ζητώ συγγνώμη για να είμαι σαφής, φίλοι τηλεθεατές, ο οποίος από τη μία έρχεται σε εσάς, λέει: δεν μπορώ, λέμε ψέματα στη Νέα Δημοκρατία, πουλάμε φούμαρα, όπως λέει και ο Φίκε για μεταξιδές κορδέλες, όπως λέει και ο Αλέξης Τσίπρας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και την ίδια στιγμή, αφού του κλείσατε την πόρτα, πήγε και μπήκε σε ψηφοδέλτιο. Βέβαια, ήδη, εντάξει. Ένα όνομα που μου δίνουν δεν είναι σε ψηφοδέλτια. Όχι, είναι. Είναι από την Κρήτη και δεν είναι στα ψηφοδέλτια. Όχι, όχι, όχι. Μιλάμε για βουλευτή. Σενάρια είναι, έτσι. Μιλάμε για. Ναι. Στην Αθήνα μιλάμε. Στην Αθήνα. Κομψός κυρίως. Στην Αθήνα μιλάμε. Ναι. Στην Αθήνα είναι, υπάρχουν και κομψοί κυρίες στην Αθήνα. Δεν θα μας πείτε το όνομα. Όχι. Ακούστε κάτι, ακούστε ναι. κάτι. Ο Κυριάκος ξέρει ότι υπάρχουν μέσα στη Νέα Δημοκρατία γκρίνιες, γιατί υπόσχονται ψέματα, ότι θα κόψουν φόρους. Θα βάλουν νέες φοροαπαλλαγές, θα ανυψώσουν, θα κάνουν έκρηξη επενδύσεων, λέει τρέλες, ενώ γνωρίζει ότι είναι εκ των πραγμάτων ανεφάρμοστα πράγματα. Υπάρχουν και σοβαροί στη Νέα Δημοκρατία που δεν δέχονται να είναι συνεργοί σε μια απατεωνιά σε βάρος της κοινωνίας. Ένας εξ αυτών ήταν ο βουλευτής που ήρθε σε μένα. Εάν έχει πρόβλημα ο Κυριάκος να μου τηλεφωνήσει, έχει το τηλέφωνό μου. Λοιπόν, πάμε στα εθνικά θέματα. Φίλοι τηλεθεατές, τι λες, Πρόεδρε, λέει φίλος τηλεθεατής, τι λέτε, αξιότιμε Πρόεδρε, κύριε Λεβέντη, για όλα τα φημολογούμενα περί αναζήτησης ή επιθυμίας από κάποιους ενός θερμού επεισοδίου είτε στο Αιγαίο είτε στην Κυπριακή ΑΟΣ. Ποια είναι η δική σας πολιτική εκτίμηση, κύριε Λεβέντη? Η δική μου εκτίμηση είναι, ακούστε τι έπαθα δύο μέρες πριν τις ευρωεκλογές. Ήμουνα στην πλατεία Αριστοτέλους και όλοι ήμασταν κατά των Πρεσπών. Η παρέα της Ένωσης Κεντρών θεωρούσε προδοσία τις πρέσπες που υπέγραψε ο Τσίπρας και νομίζω με τη συνενοχή Μητσοτάκη, γιατί και ο Μητσοτάκης μίλαγε μόνο για γλώσσα ταυτότητα, σας το έχω ξαναπεί, και όχι για το όνομα. Ναι, ναι. Το όνομα, βέβαια, εγώ και το θερμό επεισόδιο. Το όνομα Μακεδονίας το έχει προδώσει και η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, με πλησιάζει ένας κύριος, λέει, μπορώ να σας πω ιδιαίτερος κάτι, Θεσσαλονικός, καλοντημένος, λέει: κύριε Λεβέντη, μήπως δεν είναι προδότης ο Τσίπρας και απειλήθηκε από την Αμερικάνικη πρεσβεία ότι θα γίνει θερμό επεισόδιο και δεν είχε άλλη λύση και έτσι υπέγραψε τις πρέσπες? Εγώ έκατσα και το κοίταξα, λέω: Παναγία μου. Δηλαδή, λέω, η πληροφόρησή σου αυτή ότι ο Τσίπρας υποχρεώθηκε από την Αμερικανική πρεσβεία να υπογράψει τις πρέσπες, γιατί αν δεν τις υπέγραφε, οι Αμερικάνοι θα κάνουν θερμό επεισόδιο με τους Τούρκους κατά της Ελλάδος. Αυτό από πού εκπορεύεται, μου λέει. Λέει: κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ εδώ πάνω αυτό λένε. Ότι ο Τσίπρας δεν είναι προδότης, αλλά δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Λέω: γιατί δεν υπήρχε και η λύση να πάει σπίτι του? Συγγνώμη, όταν ένας πολιτικός δέχεται μια απειλή, μα από πρεσβεία, μα από οπουδήποτε, η μία λύση είναι να υποκύψει. Δεν υπάρχει και η λύση, κύριε Σπύρο, να πει: πάω σπίτι μου, και να συγκαλέσει Συμβούλιο Αρχηγών, να πει: η χώρα είναι υπό απειλή, υπό εκβιασμό. Αυτό δεν έπρεπε, εγώ θα έκανα αυτό. Φοβάστε, ο Τσίπρας προτίμησε να... Φοβάστε την πιθανότητα θερμού επεισοδίου. Δεν περνάνε τρία λεπτά, τέσσερα, περνάει κι άλλος ένας. Και είδα ότι το κύκλημα κυρίως ΣΥΡΙΖΑ στη Βόρεια Ελλάδα είχε διοχετεύσει αυτή την άποψη, ότι παιδιά δεν είμαστε προδότες, αλλά τι να κάνουμε, για να γλιτώσει η χώρα θερμό επεισόδιο πήγαμε και υπογράψαμε τις πρέσπες. Τα ακούσατε? Είναι σοβαρή αυτή η καταγγελία. Αυτή η καταγγελία είναι σοβαρή, γιατί δηλώνουν ότι πρόδωσαν υπό εκβιασμό ξένης δύναμης. Υπάρχει και σχετική επιστολή ακαδημαϊκών που απευθύνεται στον κ. Μητσοτάκη. Σας ρωτώ αν εσείς εκτιμάτε ότι υπάρχει πιθανότητα θερμού επεισοδίου στην Κυπριακή ΑΟΣ και στο Αιγαίο. Επειδή οι Έλληνες πρωθυπουργοί και ο Μητσοτάκης να βγει κατεβάζουν τα πατελόνια τους και παραχωρούν τα πάντα, δεν πιστεύω ότι υπάρχει. Δηλαδή, η λύση που βρίσκεται στα ελληνοτουρκικά είναι να υποχωρεί η Ελλάδα. Δηλαδή, θα δώσουμε το μισό Αιγαίο, θα δώσουμε τις μουφτίες να εκλέγονται από τους μουσουλμάνους, αυτό που ζητάει ο Ερντογάν, θα δώσουμε την Κύπρο, τη μισή Κύπρο εκεί που τα πετρέλαια όλα αυτά,
όταν παραχωρείς κάτι δεν θα γίνεται. Και ο Σιμίτης κατέβασε τη σημαία και έφυγε από τα Ήμια. Αν δεν κατέβαζε, οι Τούρκοι θα πυροβολούσαν, αμφιβάλλετε. Άρα οι Έλληνες πρωθυπουργοί πώς διατηρούν την ειρήνη? Ξέρετε πώς τη διατηρούν? Ξεβρακωνόμενοι στους Αμερικάνους και στους Τούρκους. Ή δεν το καταλάβατε, κύριε Σπύρο? Γιατί σας βλέπω σιωπηρό. Ψύχρεμο και υπομονετικό. Ναι. Όχι υπομονετικό απέναντι σας. Δημοσιογράφοι έτσι βέβαια. Δεν φαντάζεστε τόση ώρα που μιλάμε τι διαβάζω, πρόεδρε. Καλά. Δεν φαντάζεστε. Δεν είναι κάτι επιθετικό. Είναι ερωτήματα τηλεθεατών που προσπαθώ να συνοψίσω σε. Πάντως, ο φόβος υπάρχει, η σκέψη τι γίνεται με τα εθνικά μας ζητήματα. Αν υπάρχουν σύμμαχοι. Παράδειγμα. Απαντώ. Ναι. Δεν υπάρχει κίνδυνος για την Ελλάδα γιατί η Τουρκία κερδίζει ένα-ένα όλα τα ζητήματα με τις υποχωρήσεις της Ελλάδος. Η Ελλάδα έχει μια στρατιωτική μηχανή μηδαμινή. Έχει 8 χρόνια να αγοράσει μια βίδα. Η Ελλάδα έχει 4 δις για την άμυνα. 4 δις ετησίως και η Τουρκία έχει 18 δις ετησίως. Προσέξτε, από τα 4 της Ελλάδος τα 3,5 είναι μισθοδοσία στρατιωτικών. Το ακούτε? Από τα 4 δις δαπάνες για την άμυνα στην Ελλάδα, τα 3,5 είναι μισθοδοσία στρατιωτικών. Ενώ το 18 δις της Τουρκίας είναι όλο νέοι εξοπλισμοί κατέτος. Και ένα τελευταίο, ναι, φίλο τηλεθεατή, είναι και δικά μας σελίδα, λέει. Τελειώνει ο χρόνος μας. Έχουμε περίπου. Είπε ο Τσίπρας ότι θα μας δώσει μισή ώρα παραπάνω. Έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Έχουμε ξεπεράσει. Ναι, 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 ναι. Πήρε ο Τσίπρας και είπε δώστε μου. Όχι, όχι, δεν έχουμε απευθεία επαφή. Τουλάχιστον ό,τι με αφορά δεν έχω προσωπική επαφή ούτε ναι, 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 με τον πρόεδρο. Γιατί δεν κάνανε debate. Κόφτε και το Λεβέντι. Κοιτάξτε, θα σα πω τι γίνεται, τι μου συμβαίνει με τώρα. Δεν το κόβεις εσύ. Μην σα πω το δικό μου καημό. Δεν κόβεις εσύ. Τώρα λόγω με ποιο μιλάω, είναι ή ακροδεξιό ή ακροαριστερό ή πάνω ή κάτω. Δεν λέω ότι φταίει εσύ, αγόρι μου. Ένα τελευταίο ερώτημα. Φταίνε και ο τρόπο ροή συζήτηση φταίει. Ένα τελευταίο ερώτημα. Δεν είπαμε τίποτα για τα οικονομικά. Ότι ζητάμε δηλαδή να μειωθούν οι βουλευτέ από 300-150. Ζητάμε ο μισθό του βουλευτή να πάει στη μέση. Ζητάμε οι τέο βουλευτέ να μην παίρνουν σύνταξη. Γιατί να παίρνουν οι δήμαρχοι και οι τέο βουλευτέ συντάξει? Τι είναι, αφού είναι καθήκον, δεν είναι δουλειά. Όλοι οι τέος βουλευτές και οι δήμαρχοι είναι γιατροί, δικηγόροι και παίρνουν τη σύνταξη από εκεί. Γιατί να παίρνουν και από το δημόσιο σύνταξη? Ζητάμε μείωση των μετακλητών. Ζητάμε μείωση των αποσπασμένων. Ζητάμε νοικοκύρωμα της χώρας. Γι' αυτό δεν θέλανε να γίνει debate. Το καταλαβαίνεις, Σπύρο μου? Γιατί θέλανε με τη σιωπή να μην ακουστούν αυτά. Αυτό τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εκλογές. Να μάθει και κάτι άλλο. Παρακαλώ. Ότι πήγα το μισό μου μισθό και όλο το μισθό να το χαρίσω στην Ελλάδα και μου είπαν οι υπηρεσίες της Βουλής ότι θα φορολογήσεις σαν να τον παίρνεις. Λέω τι είναι αυτό. Άμα δώσω. Δηλαδή να πληρώσετε το μισθό μου. Το μισθό μου σαν βουλευτή, σαν τον δώσω. Λέει θα πληρώνεις την εφορία, λέει. Σαν να το έλαβες. Λέω τι είναι αυτό. Ξέρετε τι θέλω, για να μην το δώσω. Γιατί θα αναγκαζόντουσαν και άλλοι να ξεβρακωθούν. Ναι, και θα τους ζητούσε ο λαός μετά. Τι κάνανε στο Λεβέντι μέσα στην τετραετία. Και δεν το έχω πει ακόμη στον κόσμο αυτό. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, κύριε Σπύρου. Φίλοι θεατές, ήταν μαζί μας ο πρόεδρος Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης στον δρόμο για την κάλπη.